Σοχάι, σοχάι, σοχάι. Θα πάμε. Το πάμε και με προφορά. Δεν καταλάβει κανείς. Το Χάιο θα πάμε. Καλημέρα σα. Εγώ σήμερα είναι σαν να έχω hangover. Πώ όταν έχει βγει, έχει πιει, γενικά είσαι. Γιατί? Δεν ξέρω. Είναι πανσέλινο over. Πανσέλινο hangover. Οπότε δεν είναι μια γλυκιά ζαλάδα, είναι μια ζαλάδα που δεν τη θε. Ναι, αυτό λέω. Είσαι κάπω είμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω εσεί, ο Έντι. Έλα, Έντι, να κάτσουμε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε πολλά για το Σαββατοκύριακο, Έντι. Έντι, hangover και βγει. Να πούμε ότι η Σελήνη ήδη έχει προχωρήσει στο ζώδιο του Ταύρου, έφυγε από το ζώδιο του Κρυού που ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε η χθεσινή Πανσέλινος. Σήμερα όμως στις πρωινές ώρες, αυτό το αίσθημα ότι λίγο το μυαλό μου είναι κάπου αλλού, είμαι εδώ και είναι όλο αυτό, έχει να κάνει με το ότι η Σελήνη, η πρώτη της όψη, είναι η αντίθεση με τον Ερμή. Άρα, αυτά που λέμε, αυτά που σκεφτόμαστε, μπορεί και να μην συμβαδίζουν ή να είναι εδώ το σώμα, αλλού το μυαλό. Έχει ένα τέτοιο πράγμα. Όλο αυτό μέχρι το μεσημεράκι. Από το μεσημέρι και μετά στρώνει η κατάσταση. Έχει πιο ωραίες όψεις. Σελήνη θα παραμείνει στο ζώδιο του Ταύρου μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Το βράδυ του Σαββάτου, Έντι, θα φύγει από το ζώδιό σου και θα πάει στο ζώδιο των Διδύμων, θα πάει στον Αιτεοκλή. Εδώ θα μείνει, στην παρέα. Φεύγει. Λοιπόν, ο Έντι και η Σελήνη. Οπότε κάπως είναι μοιρασμένα τα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από τη μια έχει μια πιο πρακτική αίσθηση, γιατί πάντα το ζώδιο του Ταύρου έχει να κάνει με πιο πρακτικά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω, μήπως ας πούμε είναι το Σαββατοκύριακο που θα κατεβάσουμε και κανένα λίγο πιο βαρύ ρουχαλάκι. Από το έπεσε αποθήκη, αγάπη, έχω τα ρούχα να τα αποθήκη. Είναι εποχή του ψηλού τώρα. Λοιπόν, οπότε έχει αυτήν την αίσθηση. Από την άλλη πλευρά, το βράδυ του Σαββάτου με τη Σελήνη στους Διδύμους, είναι πιο έτσι επικοινωνιακό, πιο της βόλτας, πιο των επαφών. Άρα, μήπως να κανονίσετε κάτι, λέω εγώ τώρα. Κυριακή, μέχρι το απο... δεν θα έλεγα ότι κάνει τις ωραιότερες όψεις Σελήνη, αλλά χωρίς να είναι και κάτι έτσι πολύ δύσκολο. Απλά μπορεί το απόγευμα της Κυριακής προς το βραδάκι, εκεί που κάνει αυτό το τετράγωνο με τον Κρόνο, να μας υπενθυμίσει ότι ξεκινάει μια εβδομάδα, ότι έχουμε υποχρεώσεις, άλλο στο σχολείο, άλλο στη δουλειά, άλλο στην οικογένεια, στο σπίτι, όλα αυτά. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως πώς θα κυλήσουν τα πράγματα Παρασκευό Σαββατοκύριακο.